Βάλαμε το αίτημά μας να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό και μας υποσχέθηκαν ότι αυτή η συνάντηση θα είναι μέσα στο Γενάρη. Όπως είπαμε και προηγούμενα, θέσαμε όλα τα ζητήματα βέβαια, τα οποία είναι και αρμοδιότητα του κυρίου Πρωθυπουργού να μας δοθούν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που πήραμε είναι ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει νομοσχέδιο ασφαλιστικό μέσα στο μήνα Γενάρη. Μας είπαν ότι τα αναδρομικά τα οποία θα προκύψουν για τις επικουρικές συντάξεις, αν προκύψουν από το Συμβούλιο Επικρατείας, να μην τρέχουν σε δικηγόρους συνταξιούχοι, θα αποδοθούν σε όλους. Εμείς κυρέψαμε να αποδοθούν τώρα χωρίς λύκες και προαπαιτούμενα και η κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Καθώς επίσης κάναμε γνωστό ότι διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα, δεν κάνουμε σε τίποτα πίσω και φυσικά επιμένουμε το σύστημα ασφάλισης να είναι αποκλειστικά δημόσια, δημόσιο κοινωνικό και να υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι των ασφαλιστικών ιδιωτικών εταιριών. Θα θέσουμε στον Πρωθυπουργό βεβαίως όλα τα αιτήματα, γιατί δεν πήραμε απάντηση, παραδείγματος χάρη για το δώρο. Το διεκδικούμε άμεσα και το έχουμε πληρώσει όλη μας τη ζωή. Ο αγώνας θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και για τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και για τα συντοξιδικά ζητήματα, βεβαίως τα ζητήματα εκείνα που οι συνταξιούχοι έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα πλήγματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε δηλαδή, δεν είμαστε της λογικής, όχι γεγονό έγινε, ό,τι έγινε. Διεκδικούμε ό,τι μας αφαιρέθηκε, είναι δικά μας χρήματα, δεν τα δανειστήκαμε από κανένα, είναι από το μόχθο μιας ζωής και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Για το δώρο τι σας είπαν? Για το δώρο δεν μας απάντησαν, δεν είπαν ότι θα δοθεί δώρο τώρα και βάση περιπτώσει δεν είναι αρμοδιότητα των ιδίων αλλά του κυρίου Πρωθυπουργού.